Συνεχίζουμε εμείς την ενημέρωσή σας, περνώντας στο πολιτικό πλαίσιο και έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή επικρατείας Χρυσής Αυγής, τον κύριο Χρήστο Παπά, και τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Κύριε Παπά, να ξεκινήσω με εσάς. Είναι μια εκδήλωση σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας, η Χρυσή Αυγή απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς. Και θέλω λίγο να δώσετε έτσι, και τα στοιχεία, αλλά και την δική σας πολιτική εκτίμηση με βάση τα όσα εξελίσσονται και το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, θα γίνει μια εκδήλωση με περιεχόμενο την Ελλάδα του Μνημονίου, την αντίθεση της Αυγής απέναντι στο Μνημόνιο και ειδικά στις αποφάσεις τελευταίες που συνήψε η κυβέρνηση με το Eurogroup, την απόφαση αυτή του Eurogroup που παρατείνει το Μνημόνιο και την κυδαιμονία της Ελλάδας στους ξένους τογκογλύφους μέχρι το 2060. Να. Θα δίνουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, 17 δισεκατομμύρια μέχρι το 2023 και από 37 από το 23 έως το 2060. Αυτά δεν τα έχει πει κανένα μεγάλο κανάλι, δεν τα έχει πει γράψει καμία εφημερίδα, δεν τα έχει πει καμία εντός αγωγικών αντιμνημονιακή δύναμη. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Κασιδιάρη, θα αναφέρεται ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το κλείσιμο της συμφωνίας στο Eurogroup και το κλείσιμο των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν και οι οποίες ουσιαστικά ανοίγουν, θα λέει κανείς, τον δρόμο προς μια δόση αρχικά. Καλά, οι δόσεις αυτές όπως έρχονται στην Ελλάδα μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή απευθείας επιστρέφονται στη διεθνή τοκογλυφία ως παράνομα τοκοχρεωλήσια. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση εξαπάτησης και γι' αυτό τον λόγο πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει διότι παραμένει γατζωμένη στην εξουσία, σε βάρος της πατρίδας μας. Αυτοί πανηγύριζαν όταν έκαναν το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, ναι, και βέβαια, δεν πρέπει να διαχωρίσουμε κανένα από τα κόμματα του Μνημονίου. Την πολιτική που ξεκίνησε ο Γεωργάκης Παπανδρέου και συνέχισε ο Σαμαράς, συνεχίζει σήμερα και ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μοναδικό του μέλημα βεβαίως είναι να δικαιώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος του ελληνικού λαού. Πανηγυρίζουν λοιπόν επειδή έχουν θέσει μια ταφόπλακα στο μέλλον των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Χρυσή Αυγή έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Μιλάει όμως εντελώς διαφορετικά το ζήτημα αυτό. Μιλά και για το χρέος σήμερα η κυβέρνηση, ότι υπάρχουν λίγο πιο σαφείς, θα έλεγε κανείς, δεσμεύσεις. Καλά, αυτά είναι μια τεράστια κοροϊδία. Θυμάστε, επί Νέας Δημοκρατίας είχαν πάρει κάποια δήλωση για το χρέος και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έτσι και τώρα δόθηκε μια δήλωση από τους ξένους. Το θέμα είναι ότι οι ξένοι, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, δεν θέλουν να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία. Θέλουν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική ούτως ώστε να καταστραφεί ολοκληρωτικά η ελληνική οικονομία και να έρθει μια μέρα που θα μας πούνε ότι αφού δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε τα δανεικά, αφού δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε αυτό το παράνομο και επαχθές χρέος, θα πρέπει να τους δώσουμε την περιουσία μας. Και η εθνική περιουσία της Ελλάδος είναι μεγάλη. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι είμαστε μια χώρα πλούσια. Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Διαθέτουμε ανεξερεύνητες και ανεξάντλητες, θα έλεγα, πηγές πλουτοπαραγωγικές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν λένε απολύτως τίποτα για την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης. Δεν τολμάνε να πούνε λέξη. Ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Γεωλογίας της Θεσσαλονίκης έχει κοστολογήσει τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος σε 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάνε για αυτό το ζήτημα, διότι θα έρθει η μέρα, εάν δεν αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, εάν μια εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής δεν αναλάβει να διοικήσει αυτόν τον τόπο, που οι ξένοι θα μας πούν, όπως τους δώσαμε τα αεροδρόμια, τους λιμένες, όλες τις παραγωγικές μας δομές, να τους δώσουμε και τον ενεργειακό μας πλούτο. Αυτός είναι ο σκοπός του μνημονίου και για να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να αλλάξει ριζικά, να πέσει αυτό το καθεστώς, να έρθει μια εθνική δύναμη, να έρθει η Χρυσή Αυγή. Θα μείνω σε αυτό που λέτε για να πάω στον κύριο Παπά να τον ρωτήσω. Όμως, θα λέει κανείς το ζήτημα της κρατικής περιουσίας. Η Ελλάδα δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να το διαχειριστεί και δεν φαντάζομαι ότι αποτελεί και μέρος μιας συμφωνίας την οποία κλείνουμε για να παραχωρήσουμε τη στιγμή που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε. Η αποκρατικοποίηση, τα αεροδρόμια ή όλα τα υπόλοιπα. Τόσα χρόνια φάνηκε ότι δεν υπήρξε καλή και σωστή διαχείριση προς μια αναπτυξιακή, αν το θέλετε, κατεύθυνση προς κάτι άλλο. Ρωτάτε εμένα? Ναι, κύριε Παπά. Πιστεύω ότι είναι πεδαριώδες, δεν λέω για σας βέβαια, να πούμε ότι στην κρίση οδηγηθήκαμε χάρη μόνο των ελληνικών πολιτικών. Στην κρίση οδηγηθήκαμε κυρίως χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εντάξεώς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία δεν ήμασταν έτοιμοι τότε ΕΟΚ, επί Καραμαλή, όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, την τότε ΕΟΚ, νυν Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην ένταξή μας στο κοινό νόμισμα, στο ευρώ, για το οποίο πάλι δεν ήμασταν έτοιμοι. Θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα. Ορίστε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα.
η Ελλάδα μπορούσε να συντηρηθεί, θα μπορούσε να επιβιώσει όπως επιβίωσε επί σειρά ετών για εκατοντάδες χρόνια με το δικό της εθνικό νόμισμα, το οποίο αν θέλετε το εθνικό νόμισμα σημαίνει και εθνική ανεξαρτησία κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει το δικό της νόμισμα, όπως γιατί να μην πούμε ότι είχε και η Μεγάλη Βρετανία. Ναι, δηλαδή σήμερα προτείνεται την έξοδο από το ευρώ ξεκάθαρα με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν. Κοιτάξτε, μια συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ θα ωφελούσε την Ελλάδα, εφόσον γίνει ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους και εφόσον γίνει και ένας λογιστικός έλεγχος του τι μας οφείλει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θάβαμε την πρωτογενή μας παραγωγή, γιατί θάβαμε τα ροδάκινα, ένα σωρό πράγματα για να γίνει για τις ποσοστώσεις που θέλανε οι Ευρωπαίοι για την ενίσχυση των δικών τους οικονομιών. Έθεσαν τα θεμέλια της καταστροφής της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Και θέλω, επειδή μου δώσετε το λόγο, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να συμπληρώσω για τη σημερινή μας εκδήλωση, πέραν του ότι θα γίνει και μια παρουσίαση ενός εκλεκτού τέκνου της Λακωνικής Γης, του Πάνου Κατσαρέα, των αγώνων του και της δολοφονίας του από τους κομμουνιστές, θέλω να πω ότι την ίδια ώρα θα γίνεται μια εκδήλωση στην τοπική οργάνωση στον Ασπρόπυργο, στον Ασπρόπυργο Αττικής, με ομιλητές όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τον αρχηγό μας τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, λόγω της δολοφονικής ενέδρασης επίθεσης που έκαναν δολοφόνοι αριστεροί, δολοφονική επίθεση που έκαναν δολοφόνοι αριστεροί την περασμένη Πέμπτη. Θα ήθελα, επειδή κανένα κανάλι και κανένα κόμμα δεν καταδίκασε αυτή την επίθεση που έγινε έξω από τα γραφεία μας, θα ήθελα να δείξω το πρωτοσέλιδο της σημερινής μας εφημερίδας και αν θέλει να ζουμάρει η εικόνα, το συναγωνιστή μας, το Χρυσαυγίτη, όπως η εικόνα του με τα αίματα. Υπάρχει ακόμα μια τραυματίας, πολυτραυματίας Χρυσαυγίτισσα, νεαρά κοπέλα, η οποία χτυπήθηκε με σφυριά, με πολλαπλά κατάγματα, ναι, στο χέρι και με σφυριά στο κεφάλι. Κανένα κόμμα δεν καταδίκασε αυτή την αριστερή τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι μια μεγάλη πληγή για την Ελλάδα και προέρχεται από την αριστερά. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η αριστερά δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Λοιπόν, εγώ φαντάζομαι ότι η τρομοκρατία είναι κάτι καταδικαστέο από όλες τις πλευρές. Και... ναι, δεν καταδικάζεται λοιπόν, όμως όταν γίνεται εναντίον της Χρυσής Αυγής. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή μου δίνετε το ερώτημα για τη σημερινή εκδήλωση, να ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Κασιδιάρη για το θέμα της επιλογής εκδήλωσης στην Καλαμάτα. Κύριε Κασιδιάρη, την επισκέπτεται στην Καλαμάτα συχνά, έτσι και γενικά τον νότο της Πελοποννήσου. Επισκεπτόμαστε συχνά όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Εγώ διότι... μένω λίγο για την Πελοπόννησο, απλά για να σας ρωτήσω αν σχετίζεται και με το θέμα της παρουσίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Μεσσηνίας όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, μετά και την ανεξαρτητοποίηση του Δημήτρου Κουκούτση. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στη Μεσσηνία, εξ όσων γνωρίζω, αυτή τη στιγμή είναι διψήφια. Έχουμε μια ραγδαία άνοδο. Επισκεπτόμαστε όχι μόνο την Καλαμάτα. Κάθε μέρα είμαστε σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος, διότι όπως ξέρετε μας έχουν αποκόψει από την ενημέρωση τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών και έτσι έχουμε την υποχρέωση για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τις θέσεις του κόμματος να είμαστε σε περιοδίες και είμαστε διαρκώς σε περιοδίες. Έχουμε πραγματικά κάνει άπειρα χιλιόμετρα για να βρισκόμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Γιατί εμείς δεν έχουμε την ευχαίρεια που έχουν τα άλλα κόμματα να μιλάνε από τα μεγάλα κανάλια της διαπλοκής. Όποτε δείτε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σε κάποιο μεγάλο κανάλι, θα πρέπει να ανάψουμε μια λαμπάδα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε στην Καλαμάτα, βεβαίως. Είναι εκτός των άλλων, βέβαια, επειδή είναι και οι μέρες αυτές που εορτάζουμε και τις επετείους των μεγάλων μαχών που κράτησαν ελεύθερη τη Μάνη, αλλά ελεύθερη και την Ελλάδα. Επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί είναι και η επέτειος των μαχών που έδωσαν οι Λάκωνες και Μεσσήνοι Μαγιάτες. Δεν το αποφεύγετε, αλλά θέλω να μου σχολιάσετε και το θέμα της ανεξαρτητοποίησης του κ. Κουκούτση και αν υπήρχαν κάποιοι λόγοι, γιατί ήταν ένας... Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, πέρα από το ότι κάθε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, κάθε υποψήφιος μάλλον βουλευτής της Χρυσής Αυγής, πριν τις εκλογές υπογράφει ένα έγγραφο και λέει ότι σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης δεσμεύομαι με το λόγο της τιμής μου ότι θα επιστρέψω την έδρα στο κόμμα, γιατί στο κόμμα ανήκουν, οι έδρες δεν ανήκουν στα πρόσωπα. Εντάξει. Όταν αυτό δεν γίνεται βεβαίως, οι χαρακτηρισμοί και τα σχόλια επαφίονται στην προσωπική διάθεση του κάθε συμπολίτη μας. Εμείς έχουμε δώσει λόγο τιμής ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από το κόμμα, θα παραδώσουμε την έδρα. Όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Πριν ρωτήσω τον κύριο Παπά γιατί... Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, οι ψηφοφόροι μας, οι Έλληνες εθνικιστές δεν ψηφίζουν πρόσωπα, ψηφίζουν κόμμα. Και ότι δεν είναι μόνο οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, είναι και ένα σωρό στελέχη δυναμικά της Χρυσής Αυγής, τα οποία και προβάλλουμε, τα οποία και αυτά οργώνουν όλη την Ελλάδα.
διότι μόνο στα επαρχιακά, να το πούμε έτσι, εκτός κέντρου κανάλια υπάρχει πλουραλισμός και μας δείτε μια θέση και ένα μικρόφωνο για κάποιο χρόνο. Καλή ώρα πως δίνετε εσείς σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάω στον κύριο Κασιδιάρη, θα κάνω μια ερώτηση και θα κλείσουμε τον κύριο Παπά. Κύριε Κασιδιάρη, νωρίτερα μιλήσατε για κυβέρνηση εξαπάτησης και κάνετε και μια, θα το πω έτσι, ιστορική αναδρομή στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ποια ήταν λοιπόν η πιο χειρότερη κυβέρνηση? Ποια είναι η πιο χειρότερη, αν το θεωρείτε έτσι? Για να είμαστε ειλικρινοί, σοβαροί, προηγούμενοι, προ-προηγούμενοι, ποια? Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε κανέναν. Διότι όλοι το μόνο που κάνουν, και το έχω ζήσει αυτό στη Βουλή από το 2012, είναι να παίρνουν τα νομοσχέδια που γράφονται έξω και να τα μεταφράζουν. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ο Παπανδρέου ήταν καλύτερος, χειρότερος από τον Σαμαρά ή ο Τσίπρας χειρότερος από τους άλλους, διότι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παίρνουν τα νομοσχέδια, τους έρχονται απ' έξω τα νομοσχέδια στα αγγλικά και αυτοί απλά τα μεταφράζουν και λένε ναι σε όλα. Επομένως είναι το ίδιο που λυμένει αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιώ και μέσα στο κοινοβούλιο επανειλημμένος, οπότε δικαιούμαι να τη χρησιμοποιήσω και στα μέσα ενημέρωσης και δεν μπορώ να διαχωρίσω κανέναν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στα τελευταία γεγονότα που γίνανε στη Βουλή με το επεισόδιο εκείνο που έστησε ο Δένδιας και στη συνέχεια ενώθηκαν όλοι εναντίον της Χρυσής Αυγής, δεν υπήρχε διαφοροποίηση. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΚ, όλοι συναποφάσισαν την παράνομη και αντισυνταγματική αποβολή των βουλευτών της Χρυσής Αυγής από τη συζήτηση για το μνημόνιο. Γιατί είμαστε η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο μνημόνιο. Και κλείνω με τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, μάλιστα, αύριο ψηφίζεται στην Βουλή ο νέος κανονισμός της Βουλής, διαφοροποίηση δηλαδή του κανονισμού της Βουλής, που μόνη στόχευση έχει να πληγεί πολιτικά εντός του Κοινοβουλίου η Χρυσή Αυγή. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Παπά, για να κλείσουμε για τα εθνικά θέματα, τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Είχαμε πρόσφατα και τις επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων και στη χώρα μας. Γενικά υπάρχει μια ιδιάζουσα ανησυχία και με φόντο και τα τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά και με φόντο τις εξελίξεις. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας? Θέλω να πω τι δουλειά έχει ο Τούρκος, τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός Τουρκίας να επισκέπτεται ακόμα και ιδιωτικά την ελληνική μας Θράκη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όποιος Έλληνας πολίτης νιώθει Τούρκος, όποιος μουσουλμάνος της Θράκης νιώθει Τούρκος, όποιος, να το πάμε και διαφορετικά, όποιος Έλληνας βουλευτής, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, νιώθει Τούρκος, να πάει στην Τουρκία. Δεν έχει καμία θέση στην Ελλάδα. Τα εθνικά μας θέματα είναι σε δεινή θέση και κυρίως λόγω του μνημονίου και λόγω της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και της ηγεσίας και του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ο ελληνικός στρατός και εξοπλισμός του θα έλεγα ότι είναι και μία λύση για ένα όχημα για να μπορέσει να βγει η Ελλάδα μας από το μνημόνιο. Θέλουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, εξοπλισμένες, δυνατές, χωρίς κυδαιμονία του ΝΑΤΟ, που να προασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα σύνορά μας. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.